Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το βράδυ της Δευτέρας η μερίδα «Οικονομία, μηδενική ρύπανση και βιοπικιλότητα, σχέδιο δράσης και νέες προοπτικές» που διοργάνωσε ο Δήμος Νικολάου Σκουφάς σε συνεργασία με το Κέντρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων. Η μερίδα διεξήχθη υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Περιβάλλοντος στο πλαίσιο της Πράσινης Εβδομάδας. Το παρόν έδωσαν δήμαρχοι από διάφορα σημεία της χώρας όπου παρουσίασαν τις δράσεις τους για την προστασία του περιβάλλοντος. Χαιρετισμό στους καλεσμένους απίφθαινε η Δήμαρχος Νικολάου Σκουφά, Ροζίνα Βαβέτσι. Καλησπέρα στους δημάρχους και στους ανθρώπους της αυτοδιοίκησης που έχουν έρθει εδώ από πολύ μακριά. Ξέρω πόσο δύσκολο και πόσο πολύτιμος είναι ο χρόνος για όλους και πόσο πολύ κούραση υπάρχει, ειδικά αυτό το διάστημα. Οπότε να ευχαριστήσω έτσι θερμά που ήρθατε εδώ σήμερα. Θα ήθελα να πω ότι να ευχαριστήσω, συγγνώμη, τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη που είναι εδώ, τον πρόεδρο του Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων και όλους όσους παραβρίσκονται. Αν ξεχνάω κάποιον, συγχωρέστε με ξεχωριστά. Θα ήθελα να πω, αγαπητοί φίλοι, ότι η νέα πραγματικότητα που βιώνουμε με την κλιματική αλλαγή έχει επηρεάσει πάρα πολύ το περιβάλλον και μας επιβάλλει πλέον την αλλαγή σε μεθόδους και πρακτικές του παρελθόντος. Αυτό και μόνο δεν θα μπορούσε να μας αφήσει και εμάς αδιάφορους ως Δημοτική Αρχή. Από την πρώτη στιγμή λοιπόν που αναλάβαμε, παρότι είχαμε ένα Δήμο που ήταν αρκετά στρωμένος και είχαν ήδη γίνει πάρα πολλά πράγματα προς αυτή την κατεύθυνση, στις προτεραιότητές μας θέσαμε την προστασία του περιβάλλοντος, θεωρώντας ξεκάθαρο ότι τα προβλήματα που βιώνουμε είναι ανθρωπογενή και έτσι χρήζουν άμεσα η εγρήγορση και η συνδρομή κάθε ανθρώπου ξεχωριστά, αλλά και κάθε φορέα ειδικότερα. Κυρία Βαβέτση, καλές πρακτικές βραβεύονται. Καλήμος Νικολάου Σκουφάκη δώσει το καλό παράδειγμα, γι' αυτό και σήμερα, πέρυσι μάλλον, πήρε το πρώτο βραβείο, οπότε δικαιούται να φιλοξενεί αυτή τη διοργάνωση. Έτσι ακριβώς και είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό, διότι η κόπη αρκετών ετών, γιατί όλα αυτά ξεκινήσανε και από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, αλλά και εμείς καταφέραμε και εντάξαμε πάρα πολλά έργα που να έχουν σχέση με αυτό που συζητάμε σήμερα, δηλαδή το περιβάλλον, την αηφόρα ανάπτυξη, και αυτό δεν μας χαροποιεί ιδιαίτερα. Και σήμερα έτσι φιλοξενούμε όντως εδώ και να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους που ήρθαν, γιατί έχουν έρθει αρκετοί αυτοδιοικητικοί από διάφορα μέρη της Ελλάδας για να κάνουν τις παρουσιάσεις τους. Θα είναι πολύ ενδιαφέρουσα η ημερίδα και μακάρι έτσι ένα λιθαράκι να μπει και από αυτή την ημερίδα για το μέλλον και το πώς θα αντιμετωπίζουμε από εδώ και πέρα, πώς θα πρέπει να αντιμετωπίζουμε και τον περιβάλλον και τον πλανήτη μας γενικότερα. Η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των δημάρχων και γενικότερα των τοπικών κοινωνιών έχει αποφέρει ωφέλη? Σαφέστατα. Δεν είναι μόνο ιδέες, είναι και πράγματα που έχουν ήδη υλοποιηθεί. Επομένως, παίρνεις, μαθαίνεις, ακολουθείς και εσύ κάποια. Είναι πολύ σημαντικό, πολύ σημαντικά αυτά τα πράγματα. Όχι μόνο τα έργα, αλλά και οι δράσεις. Επίσης, πολλές δράσεις για το περιβάλλον ως Δήμος. Είναι επίσης σημαντικό ότι ο Δήμος Νικολάου Σκουφά, που φιλοξενούσε το ΧΙΤΑ στη δική του περιοχή, σε μια περιοχή έτσι, που κατά άλλους φανταζόταν ότι είναι ο χώρος απορριμμάτων, να δίνει ένα παράδειγμα καλών πρακτικών και να βραβεύεται για την προστασία του περιβάλλοντος. Αυτό είναι πραγματικά, εννοείται, το έργο που έχουμε εντάξει τώρα τελευταία, το χωροθέατρο. Είναι ένα εμβληματικό έργο για μένα. Το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές. Είναι ένα έργο που αποδεικνύει πώς από κάτι που ουσιαστικά ήταν σκουπιδαριό, μπορείς να κάνεις κάτι και να αφήσεις πίσω σου κάτι πολύ σημαντικό. Και μεγάλη χαρά επίσης. Τι είναι αυτό το πρόγραμμα, πού αφορά και γιατί τώρα τελευταία, τα τελευταία τουλάχιστον 3 χρόνια, γίνεται λόγος για την κυκλική οικονομία? Πολύ καλή ερώτησή σας. Η κυκλική οικονομία έχει γίνει της μόδας τα τελευταία 3 χρόνια. Εμείς το ΚΙΑΝ το τρέχουμε τα τελευταία 7 χρόνια. Τα τελευταία 7 χρόνια λοιπόν υλοποιούμε προγράμματα για την κυκλική οικονομία, γιατί είναι ο τρόπος με τον οποίο θεωρούμε ότι μπορούμε να προστατεύσουμε το περιβάλλον μας και μπορούμε να μειώσουμε πραγματικά τα απορρίμματά μας. Οι βασικές αρχές της κυκλικής οικονομίας είναι επαναχρησιμοποίηση. Δηλαδή τα σκουπίδια μας πολλές φορές δεν είναι σκουπίδια. Και αυτό πρέπει να καταλάβουμε, ότι μόνο τα ξαναφτιάξουμε, να τα χρησιμοποιήσουμε ή και κάτι που για εμάς μας είναι άχρηστο, μπορεί για κάποιους άλλους να είναι χρήσιμο. Στα πλαίσια λοιπόν αυτής της λογικής, το ΚΙΑΝ υλοποιεί, σας είπα, προγράμματα της κυκλικής οικονομίας τα τελευταία χρόνια. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα, σε συνεργασία με το Πράσινο Ταμείο, ένα πιλωτικό πρόγραμμα στον Δήμο του Νέου Ηρακλείου, που θα το παρουσιάσουμε και αργότερα. Και παράλληλα, προβαβεύουμε καλές πρακτικές που γίνονται σε όλη την Ελλάδα. Με αυτή λοιπόν την αφορμή, έχουμε έρθει εδώ σήμερα για τα βραβεία της κυκλικής οικονομίας, που θα δώσουμε σε Δήμους που έχουν πραγματικά αποδείξει ότι ενδιαφέρονται για το περιβάλλον, ότι έχουν κάνει πράγματα για την κυκλική οικονομία. Είμαστε χαρούμενοι που ο Δήμος Νικολάου Σκουφά είναι ένας από αυτούς.
πέρσι είχε πάρει το βραβείο και ως εκ τούτου σήμερα φέτος φιλοξενεί το θεσμό αυτό. Πώς προχωράει η ανακύκλωση στη χώρα, γιατί θεωρώ ότι όλες οι ελπίδες, για να το πούμε έτσι, εναποτίθενται εκεί, στην ανακύκλωση, στη διαλογή, για να μην υπάρχει όγκος απορριμμάτων και φυσικά να μην επιβαρύνονται ως τελικός αποδέκτης οι πολίτες. Ανακύκλωση και διαλογή στην πηγή. Αυτά είναι τα μυστικά και αυτά πρέπει να κάνουμε. Όπως όλα τα πράγματα στην Ελλάδα, υπάρχουν πολλές ταχύτητες. Σε ορισμένες περιοχές τα πράγματα πάνε καλά, σε άλλες πάνε πάρα πολύ καλά, σε άλλες δεν πάνε καθόλου. Αυτό λοιπόν το μήνυμα και εμείς θέλουμε να δώσουμε ότι πρέπει όλοι να επιταχύνουμε, γι' αυτό μιλάμε για επιταχυντές, να επιταχύνουμε τις διαδικασίες, γιατί ξέρετε ο χρόνος είναι πια λίγος. Το βλέπετε κάθε χρόνο, την κλιματική αλλαγή που είναι παρούσα, με τα προβλήματα που παρουσιάζονται, με την υπερθέρμανση του πλανήτη και δεν υπάρχει χρόνος πια για χάσιμο. Και πρέπει όλοι να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Στην Ελλάδα η αλήθεια είναι ότι έχουμε μείνει λίγο πίσω σε σχέση με την Ευρώπη. Όμως πάντα υπάρχει χρόνος και πάντα πρέπει να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε. Στην κυκλική οικονομία, στην διαχείριση των αποβλήτων, αναφέρθηκε ο πρόεδρος του ΦΟΣ Δαϊπήρου, ο κ. Νίκος Καλατζής. Ναι, εμείς σαν φορέας διαχείρισης απορριμμάτων, περιφέρειας Υπήρου, είμαστε ένα τμήμα της ευρύτερης έννοιας αυτός που λέμε για την κυκλική οικονομία. Η κυκλική οικονομία είναι ποιότητα ζωής, η κυκλική οικονομία είναι προστασία του περιβάλλοντος και στο τέλος είναι και η εξοικονόμηση οικονομικών πόρων, δηλαδή για τους δημότες, για τους φορείς, για όλους. Είναι έννοιες οι οποίες δεν έχουν ακόμη εμπεδωθεί από τον μεγάλο μέρος του πληθυσμού και γι' αυτό αξίζει και ένα μεγάλο μπράβο στο Δήμο Νικολάου Σκοφά και στο ΚΕΑΝ για το συνέδριο αυτό που κάνει σήμερα, ώστε κάποιες έννοιες οι οποίες δεν είναι καθόλου μακρινές, αλλά σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές οδηγίες και την εθνική νομοθεσία, όπως τίθονται οι στόχοι για το 2025 και το 2030, είναι απαραίτητο να εφαρμοστούν και από τους Δήμους, από τους Δημότες και όλους τους φορείς του ελληνικού δημοσίου. Έννοιες όπως είναι η ανακύκλωση, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική και ξέρετε όλοι οι Δήμοι βάζουν τα δυνατά τους ώστε να αυξήσουν τα ποσοστά της ανακύκλωσης, επαναχρησιμοποίηση συσκευασιών, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικός στόχος, αλλά και η παρουσίαση όλων των δράσεων που κάνουν οι Δήμοι, ώστε να και πρώτα απ' όλα να προστατευτεί το περιβάλλον, αλλά και να τελικά να μειωθούν οι ποσότητες των παραγόμενων αποβλήτων που διαχειρίζονται οι υποδομές στην Ήπειρο. Δεν ξέρω κατά πόσο έχει επηρεάσει η πανδημία το θέμα της ανακύκλωσης. Εννοώ με πολλές δράσεις και κυρίως με ενημέρωση μέσα στον χώρο των σχολείων, όπου εκεί ήταν και η ειδοποιώς διαφορά όλων των Δήμων. Ναι, κοιτάξτε, όντως η πανδημία υπήρξε τροχοπέδι για πάρα πολλά ζητήματα στην τοπική αυτοδιοίκηση και πάρα πολλές λειτουργίες. Πολύ σωστά είπατε ότι η ενημέρωση του μαθητικού πληθυσμού είναι πάρα πολύ σημαντική. Πολλές φορές έχουμε πει ότι οι στόχοι επιτυγχάνονται και αυτοί που απορροφούν σαν σφουγγάρι τη γνώση και εφαρμόζουν τους στόχους της ανακύκλωσης είναι οι μικρές ηλικίες, οι μαθητές δηλαδή της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και πολύ μεγάλες ηλικίες. Οπότε καταλαβαίνετε ότι στόχους μας στοχευμένα, δηλαδή οι Δήμοι και άλλοι δημόσιοι φορείς, επικεντρώνονται στην ενημέρωση των μαθητών και πολύ καλά κάνουν. Και φαντάζομαι ότι αυτό θα γίνει το επόμενο διάστημα. Σίγουρα θα υπάρξει, γιατί όπως επαναλαμβάνω, η εθνική νομοθεσία και οι ευρωπαϊκές οδηγίες δίνουν ότι πρέπει να αυξηθούν πάρα πολύ τα ποσοστά ανακύκλωσης. Για τις πράσινες δράσεις τους βραβεύτηκαν οι Δήμοι Βόρειας Κέρκυρας, Πάρτης, Αλμυρού, Λευκάδας, Ελληνικού Αργυρούπολης, Δομοκού, Ραφίνας Πικερμίου, Λίμνης Πλαστήρα και Ηρακλείου Αττικής. Και εμείς λοιπόν στο Ηράκλειο συμβάλλουμε στην προσπάθεια αυτή, όπως και όλοι οι Δήμοι και η αυτοδιοίκηση γενικά, στην κυκλική οικονομία, στην ανακύκλωση και με τα οργανικά. Και βεβαίως είμαστε από τους Δήμους που θα έλεγα ότι ξεκίνησε μια προσπάθεια εδώ και αρκετά χρόνια. Τα αποτελέσματα είναι θετικά, μας ενθαρρύνουν να προχωρήσουμε. Και βέβαια είναι πολύ σημαντικό ότι σε αυτή την προσπάθειά μας, σε σχέση με την κυκλική οικονομία και το περιβάλλον, ο Δήμος προσπαθεί και ο πολίτης συνεργάζεται. Έχουμε καταφέρει λοιπόν μια καλή ισορροπία, έτσι ώστε τα αποτελέσματα να είναι θεραπευτικά και να μας δίνουν τη δυνατότητα να συνεχίσουμε με ακόμη μεγαλύτερη όρεξη και κουράγιο και ενδιαφέρον. Πώς γίνεται ο δικός σας Δήμος να ακούγεται στην περιφέρεια, σαν ένας από τους πιο καθαρούς Δήμους της χώρας? Εντάξει, δεν μπορώ να πω για το Δήμο Ηρακλείου κάτι. Αυτά απλά θέλω να σας πω ότι πραγματικά για μας η εικόνα της πόλης, η καθημερινότητα είναι ψηλά στις προτεραιότητές μας. Και όπως είπα και πριν, μαζί με τους πολίτες συνεργαζόμαστε για να πετύχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Νομίζω ότι η παιδεία, η συνεργασία, το επίπεδο των συμπολιτών μας είναι τέτοιο που επιτρέπει στο Δήμο να δουλεύει με μεγαλύτερες δυνατότητες και με μεγαλύτερη όρεξη και νομίζω ότι παράγουμε καλά αποτελέσματα. Χρηματοδότηση θα έπρεπε.
έπρεπε από τη δική σας εμπειρία να υπάρχουν μεγαλύτερες για προγράμματα, όχι μόνο ανακύκλωσης, αλλά και αυτοκίνητα και ό,τι άλλο μπορεί να συμβάλλει στην προστασία. Νομίζω ότι αυτό θα πρέπει, είναι δεδομένο, διότι πρέπει να σας πω ότι τα τελευταία χρόνια πολλές αρμοδιότητες μεταβάζονται στην αυτοδιοίκηση χωρίς τους αντίστοιχους πόρους. Και νομίζω ότι αυτό που θα πρέπει πια να καθιερωθεί από την κεντρική διοίκηση είναι σταθερή πόρη προς την αυτοδιοίκηση, σταθερή ροή χρηματοδότησης, γιατί είναι πολύ σημαντικό ο κάθε δήμαρχος και το κάθε δημοτικό συμβούλιο να ξέρει τι χρήματα έχει για τη θητεία του για να μπορεί να προγραμματίσει σωστά. Οικονομική αυτοτέλεια λοιπόν για την αυτοδιοίκηση. Ο Δήμος Νικολάος Κουφά βραβεύτηκε με τον Green Award 2021 με αφορμή τη συμμετοχή του στην περσινή Ευρωπαϊκή Πράσινη Εβδομάδα για τις δράσεις του που αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων μέσω των μεγάλων έργων υποδομών που υλοποιήθηκαν ή βρίσκονται υποκατασκευή. Σε όλους τους συνεργάτες μου, τους δημοτικούς συμβούλους, τους τοπικούς συμβούλους και τις υπηρεσίες του Δήμου που αυτά τα δυόμιση χρόνια έχουμε προσπαθήσει πάρα πολύ και ελπίζω να μας δοθεί η ευκαιρία να συνεχίσουμε να προσπαθούμε.